Δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για τον χώρο της εκπαίδευσης. Είδαμε τι γίνεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παίρνοντας μια γεύση με το όσο συζητήσαμε με τον πρίτεν του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Ζώρα. Πάμε τώρα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να δούμε και εκεί τι γίνεται, γιατί φαίνεται ότι έχει ανάψει φωτιές ο νέος τρόπος πρόσληψης στον χώρο της εκπαίδευσης. Ένα νομοσχέδιο το οποίο πέρασε πρόσφατα, ψηφίστηκε πρόσφατα. Θα το δούμε όμως από όλες τις πλευρές και από όλες τις απόψεις. Κοντά μας, για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, είναι ο κύριος Ζαχαρίας Ριγάκης, είναι ο πρόεδρος ΕΛΜΕ Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να διευκρινίσω ότι είμαστε σε διαδικασία σύστασης νέου Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε είμαι απερχόμενος αυτή Απερχόμενος. Ναι. Εντάξει, να είμαστε λοιπόν σωστοί. Απερχόμενος πρόεδρος. Αλλά ο κατάλληλος, πρόεδρος. Για να μιλήσει αυτό το θέμα. Έτσι, αυτό τώρα. Να το πούμε τουλάχιστον. Και Λευτέρης Κουμαντάκης λοιπόν μαζί μας. Καλησπέρα, Λευτέρη. Κύριε Ριγάκη, τι γίνεται με το προσοντολόγιο, όπως κάποιοι το είπαν ενδεχομένως, ναι, εκφράζοντας έτσι πολλές συστάσεις στο κατά πόσο είναι δίκαιο ή όχι. Κοιτάξτε, κύριε Σφαγιανάκη, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε σε μια ζωντανή διαδικασία σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη χώρα. Έτσι, οι εξελίξεις τρέχουν, αλλάζουν, τα δεδομένα αλλάζουν. Οπότε θα πρέπει κάποιοι να συνειδητοποιήσουμε ότι και εμείς θα πρέπει να εξελισσόμαστε και να μπαίνουμε σε διαδικασίες, ώστε κάποια πράγματα τα οποία πια είναι δεδομένα, κατεστημένα, είναι μια πραγματικότητα που μας αφορά στην καθημερινότητά μας, δεν μπορούμε να τα κάνουμε, δεν τα βλέπουμε ή να κάνουμε ότι τα βάζουμε στην άκρη και πορευόμαστε με αυτά που γνωρίζουμε χρόνια τώρα. Mm-hmm. Έτσι, προφανώς λοιπόν η διαδικασία αυτή των μεταπτυχιακών διδακτορικών είναι μια πραγματικότητα η οποία εδώ τα τελευταία χρόνια έχει γιγαντωθεί. Τώρα, αν θέλετε να μιλήσουμε βέβαια για το και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης όσον αφορά τα μεταπτυχιακά διδακτορικά, είναι μια άλλη κουβέντα όμως. Εγώ θα σταθώ σε αυτό καθ' αυτό, στο ότι είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Ισχύει ότι ευνοούνται όσοι έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σε αυτό το κομμάτι των προσλήψεων και υπάρχει μια μοριοδότηση. Λίγο πιο πίσω το κομμάτι, στη μοριοδότηση, το κομμάτι της εμπειρίας, πολύμηνης εμπειρίας, αν θέλετε, για να μην πω πολυετούς εμπειρίας των αναπληρωτών κατά κύριο λόγο, οι οποίοι είναι εκείνοι οι οποίοι. Κοιτάξτε, υπάρχουν διαφορούμενες απόψεις και πολλές απόψεις. Έτσι, και ήταν και λογικό οποιοδήποτε σύστημα διορισμού και να κατέβαινε, θα υπήρχαν αντικρουόμενες απόψεις, θα υπήρχαν ενστάσεις, θα υπήρχαν απογοητεύσεις, όπως θα υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή πανηγυρίζουν, γιατί προφανώς θεωρούν και βλέπουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτούς τους διορισμούς. Λέμε για διορισμούς οι οποίοι δεν ξέρουμε καν αν θα γίνουν. Έτσι, αν θα προλάβουν να γίνουν. Στην επόμενη τριετία, νομίζω. Αν θα προλάβουν να γίνουν, γιατί μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό. Αλλά οτιδήποτε, οποιοδήποτε σήμα για να κατέβαινε θα είχε πραγματικά αντιδράσεις και θα υπήρχαν άνθρωποι που θα θίγονταν από το συγκεκριμένο. Εμείς προσωπικά, σαν παράταξη, θα μιλήσω προσωπικά εγώ, θεωρώ ότι είναι ένα όσο γίνεται δικαιότερο στα δεδομένα τα σημερινά σύστημα διορισμών. Αν μη τι άλλο, είναι πολύ καλύτερο από αυτό που υπήρχε μέχρι τώρα, 38-48 της Διαμαντοπούλου, ο οποίος ήταν μια τραγικότητα και νομίζω ότι όλοι είμαστε ενάντια στον προηγούμενο. Δόθηκε αίσθηση όμως, κύριε Ριγάκη, και νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι με το να βλέπουμε όλα αυτά τα μέτωπα των ενστάσεων τις προηγούμενες εβδομάδες από καθηγητές και εκπαιδευτικούς, όχι εβδομάδες, τελευταίους δύο μήνες, νομίζω από τις 15 Δεκέμβρη, είχαν ξεκινήσει και τα συλλαλητήρια και στην Αθήνα, στα Προπήλαια και εδώ. Δόθηκε η αίσθηση λοιπόν ότι κάτι κακό πάει να γίνει στην παιδεία, κάτι το οποίο θα υποβαθμίσει ενδεχομένως και το εκπαιδευτικό προσωπικό το οποίο ήδη υπάρχει, αλλά και όσους περιμένουν στην ουρά για μία θέση εδώ και χρόνια. Έτσι είναι. Κοιτάξτε, γιατί νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει αυτός ο παραλογισμός. Καταρχήν να πούμε ότι μετά από 10 χρόνια αδιοριστίας, 10 χρόνια τα οποία έχουν δημιουργήσει μια εκρηκτική κατάσταση μέσα στο δημόσιο σχολείο, για πρώτη φορά ανακοινώνονται 15.000 διορισμοί. Ένα μεγάλο νούμερο, μια καλή αρχή, μια εξαιρετική αρχή, θα έλεγα εγώ. Mm-hmm. Έτσι. Το θέμα είναι αν θα γίνουν, έτσι. Γιατί αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μιλάμε για ένα ρευστό χοινικό καταρχήν. Η φετινή είναι μέσα στον προϋπολογισμό. 4.500 είναι η ειδική αγωγή, τις έχει βάλει μέσα στον προϋπολογισμό, είναι δεδομένο ότι θα γίνουν το Σεπτέμβριο. Και μακάρι να γίνουν. Και προφανώς μακάρι να γίνουν. Αλλά το χοινικό, εγώ μιλάω για ένα σκηνικό το οποίο, το πολιτικό χοινικό είναι ρευστό. Δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει αυτή η κυβέρνηση να υπάρχει μετά από 2-3 μήνες. Μπορεί να έχουμε εκλογές τον άλλο μήνα, το μεθεπόμενο μήνα. Και το αντίπαλο δέος, οι εποχούμενοι μάλλον κυβερνώντες, έχουν δηλώσει ότι όχι μόνο έτσι, δεν θα κάνουν διορισμούς, ετοιμάζουν και απολύσεις. Οπότε μιλάμε για ένα σκηνικό ρευστό το οποίο κάθε μέρα αλλάζει και δεν ξέρουμε αν θα ξημερώσει την επόμενη μέρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή το δημόσιο σχολείο την τελευταία δεκαετία πραγματικά στενάζει από την έλλειψη μόνιμου προσωπικού
Και πραγματικά έχει υποβαθμιστεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η παρεχόμενη ποιότητα. Αυτό είναι της κάτι το οποίο το λέμε όλοι, κύριε Ριγάκη. Και αμήν τι άλλο, όλοι νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι θέλει ενίσχυση το κομμάτι το εκπαιδευτικό, η εκπαιδευτική διαδικασία, κατά κύριο λόγο για καλό των παιδιών μας. Η συζήτηση τώρα επικεντρώνεται στο κατά πόσο, κύριε Ριγάκη, ενδεχομένως άνθρωποι οι οποίοι για χρόνια ως αναπληρωτές έχουν κάνει χιλιόμετρα και χιλιόμετρα στη ζωή τους, είτε πηγαίνοντας στην ενδοχώρα της ενδοχώρας, στην περιφέρεια της περιφέρειας, συγκεντρώνοντας μόρια, μαζεύοντας μόρια, ονειρεύοντας και με το σκεπτικό μάλλον και οι ίδιοι ότι κάποια στιγμή θα αποκτήσουν μία μόνιμη θέση, να συγκεντρώσουμε όσο πιο πολλά μόρια μπορούμε, με στερήσεις πολλές φορές, βλέπουν τώρα να μπαίνει ένα ταβάνι στη μοριοδότηση για τα χιλιόμετρα τα οποία έκαναν στο παρελθόν. Εκεί έχω την αίσθηση ότι είναι περισσότερο η δικιά τους η ένσταση. Κοιτάξτε, να δείτε, κύριε Σφαγιανάκη, το ταβάνι είναι 120 μήνες. Οι εκτιμήσεις του Υπουργείου Παιδείας, αυτό που ανακοίνωσε και είναι αυτό ακριβώς, εμείς νομίζουμε ότι δεν το αφισβητούμε αυτό, είναι ότι το 0,6% των αναπληρωτών έχει μεγαλύτερη προϋπηρεσία. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αναπληρωτής, αν τα δεδομένα αν τα βάλουμε κάτω, με 120 μήνες προϋπηρεσίας που να μην διοριστεί. Εγώ θεωρώ και πολύ πιο κάτω. Αυτό είναι σημαντική διασφάλιση. Βέβαια είναι σημαντική. Για να καταλάβετε, να πούμε ένα, πραγματικά τα πράγματα πώς έχουν, ας πούμε, έτσι. Ένα διδακτορικό, ένα μεταπτυχιακό και δεύτερο πτυχίο έχουν μοριοδότηση 67. Πόσοι τα έχουν αυτά, και μεταπτυχιακό και διδακτορικό και δεύτερο πτυχίο? Μακάρι να δέχαν πολύ. 18.670 άτομα είναι αυτή τη στιγμή θα περίμεναν στην ειδική αγωγή. Ενδεχομένως να προφανώς διοριστούν, έτσι, με τόσους τίτλους. Εγώ σας λέω αριθμούς και νούμερα και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματα του. 18.670 συνάδελφοι της ειδικής αυτή τη στιγμή έχουν προϋπηρεσία, οπότε είναι εν δυνάμει μέσα στη διαδικασία του διορισμού. Πόσοι από τους 18.670 έχουν διδακτορικά? Οι 60. Μιλάμε για μελιτέα νούμερα. Νομίζω ότι θεωρώ και προφανώς αυτό που είπατε είναι το α και το ω για μας και είναι το μεγάλο στοίχημα και είναι κάτι το οποίο δεν θα το επιτρέψουμε σε καμία των περιπτώσεων. Εκεί θεωρώ ότι πρέπει να εστιάσουν πραγματικά, ότι οι άνθρωποι που 10 χρόνια τώρα γεννάνε μια βαλίτσα στο χέρι, πολλές φορές διαλύοντας τις οικογένειές τους στις τέσσερις γωνίες της Ελλάδος, είναι για μας αιτία πολέμου ο μη διορισμός τους αυτών των ανθρώπων. Έτσι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόλαβαν να κάνουν τα πτυχιακά, δεν πρόλαβαν να κάνουν διδακτορικά. Έτσι, πού να προλάβουν, Γιατί έχω την αίσθηση, κύριε Ριγάκη, ότι υπήρχαν δύο δρόμοι στο κομμάτι των αναπληρωτών. Ή επενδύουμε στην εκπαίδευση, ή επενδύουμε στα μόρια. Με το μέχρι στιγμής δεδομένο ότι τα μόρια παίρνουν περισσότερα μπόνους, αν θέλετε. Ότι έτσι, μάλλον μαζεύουμε περισσότερα δεν το μόρια. Δεν ξέραμε αυτό, κύριε Σφαγιανάκη. Δεν υπήρχε μπούσουλα. Δεν υπήρχε μπούσουλα. Ποτέ δεν υπάρχει στην εκπαίδευση μπούσουλα. Δεν το συζητάμε. Και η κοινωνία πολλές φορές μας βάζει απέναντι. Πρέπει να καταλάβουν ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται. Εδώ έχουμε 500 αναπληρωτές σχεδόν φέτος στο νομό Ηρακλείου. Έτσι, το 80%, το 70% μπορεί να είναι από την υπόλοιπη Ελλάδα. Να σα πω πώς μπορεί να έχουμε 150 ή 200 ανθρώπους βορειοελλαδίτες με οικογένειες. Να σας διακόψω έτσι, ένα που έρχονται λεπτό, εδώ πέρα και παίρνουν 750 και 800 ευρώ. Για αυτά τα λεφτά μιλάμε τώρα. Ερωτήματα και από τους τηλεθεατές, γιατί υπάρχουν και πολλοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι μας παρακολουθούν. Η παλαιότητα του πτυχίου παίζει σημασία, έχει το δικό της ρόλο? Όπως... Όχι, παλαιότητα όταν... όχι. Μόνο ο τίτλος που δω, ο τίτλος ο συγκεκριμένος. Ο τίτλος, ναι, βέβαια. Ο τίτλος και μάλιστα στο τελικό νομοσχέδιο που κατέθεσε σε σχέση με το αρχικό που είχε ανακοινώσει, πρημοδότησε περισσότερο το πρώτο πτυχίο. Αυτό είναι σημαντικό. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ τι θέλω να πω, ότι πρέπει να υπάρξει προφανώς μια λογική και μια σύνεση στα πράγματα. Έτσι, το λογικό και αυτό που θέλουμε όλοι προφανώς είναι το να διοριζόταν όλοι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή εν δυνάμει που έστω και μία μέρα έχουν προϋπηρεσία στο δημόσιο σχολείο. Δεν γίνεται. Δεν είναι εφικτό. Κυνηγάμε χήμερες και όσοι πιστεύουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό, έτσι, νομίζω ότι μιλάμε με άλλη γλώσσα και με άλλα δεδομένα και ουτοπικά εντελώς. Έτσι, είναι ένα ξεκίνημα καλό οι 15.000 διορισμοί. Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα, βέβαια, το να παλέψουμε, το να πάμε και παρακάτω. Έτσι, αυτοί οι 15.000 διορισμοί στην πορεία να μπούμε σε μια κανονικότητα, όσοι άνθρωποι φεύγουν κάθε χρόνο με συντάξεις, συνάδελφοι, να αναπληρώνονται την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή. Έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Καλύπτονται έτσι με αξιοπρέπεια τουλάχιστον τα κενά που υπάρχουν. Βλέπουμε, ξεκινάμε κάθε χρόνο, κύριε Ριγάκη, με εκατοντάδες κενά σε ολόκληρη την Κρήτη. Μιλάμε για την δική μας περιφέρεια. Σας είπα από την αρχή, είναι μη διαχειρίσιμη πια η κατάσταση. Είναι μη διαχειρίσιμη. Εμείς, δηλαδή, εγώ που είμαστε υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο ουσιαστικά διαχειρίζεται όλο αυτό τον όγκο των αναπληρωτών που έρχεται κάθε χρόνο και πρέπει να τοποθετηθούν αυτοί οι άνθρωποι, είναι στα όρια της ψυχασθένειας πια αυτό το πράγμα. Πώς να το εξηγήσω? Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι συμβαίνει. Βλέπετε, συζητάμε κάθε χρόνο και βλέπετε το ότι φτάνει, ας πούμε, τρεις μήνες μετά Χριστούγεννα, φτάνει για να μπορέσει να καλυφθεί
η επαρχία, έτσι, τα παιδιά στενάζουν, τα παιδιά, ειδικά τα σχολεία της επαρχίας. Και είναι και λογικό. Το μη διαχειρίσιμο είναι απογοητευτικό. Βέβαια είναι μη διαχειρίσιμο. Όταν χρειάζονται 30.000 αναπληρωτές αυτή τη στιγμή, μια ειδική αγωγή 25.000, να καλύψουν τα κενά, ναι, την επικράτεια κάθε χρόνο, πώς θα διαχειριστεί όλο αυτό το. Υπάρχει ο κίνδυνος τώρα που έχει αλλάξει ο τρόπος της μοριοδότησης, να δούμε σε χωριά, σε απομακρυσμένες περιοχές, να μην δέχονται τις θέσεις αναπληρωτές και να έχουμε. Όχι, κενά. Όχι, τέτοιο δεν. Νομίζω ενδεχόμενο δεν θα υπάρχει. Τώρα υπάρχει, τώρα ας πούμε έρχονται ακόμα αναπληρωτές, ανθρώπους στέλνουν, αναβαθμίζονται τα ωράρια τους και πολλοί άνθρωποι δεν δέχονται προφανώς τέλος Γενάρη ένα τέτοιο διορισμό, τον κάνουν τι. Προφανώς έχουν κάνει το κουμάντο τους οι άνθρωποι αυτοί και δεν μπορούν να αφήσουν δουλειές που ήδη μπορεί να έχουν για να έρθουν τρεις μήνες και τέσσερις μήνες μέχρι τη λήψη σχολικού. Δίνονται διασφαλίσεις μέσα στο νομοσχέδιο ότι περιοχές απομακρυσμένες θα έχουν καθηγητές. Αυτό, είναι αυτό το. Δεν μπορεί να το διασφαλίσει ένα νομοσχέδιο με το δεδομένο αυτό. Δεν νομίζω μας να υπάρχει θέμα. Δηλαδή, είναι μια κανονικότητα η οποία υπάρχει και τώρα. Οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι αποδέχονται προφανώς, γιατί ξέρουμε και πώς συνέργασε κάτι τα πράγματα σήμερα. Ναι, αποδέχονται έτσι, για πολλούς λόγους. Το ναι. Ότι αναγκάζονται κάποτε δεν θα πήγαινε ένας συνάδελφος προφανώς από τη Μακεδονία να κατέβαινε εδώ πέρα όταν είχε μια δουλειά, ήταν τα πράγματα έτοιμα ή ήξερε ότι μετά από ένα-δύο χρόνια θα διοριστεί. Τώρα όμως έρχεται γιατί δεν ξέρει το αύριο τι θα γίνει. Mm-hmm. Εντάξει, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι. Ήταν ένα ισχυρό κίνητρο βέβαια μέχρι τώρα η μοριοδότηση. Γι' αυτό το ρώτησα, όχι για κανένα άλλο λόγο. Προφανώς και ήταν έτσι. Και νομίζω ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο από τη στιγμή που και συνταγματικά δεν μπορούσε, δεν έστεκε μόνο η προϋπηρεσία και το ξέραμε όλοι κατά βάθος αυτό. Έτσι, γιατί με οποιαδήποτε, αν κατέβαζε αυτή τη στιγμή ένα τρόπο διορισμού, ένα σύστημα διορισμού μόνο με την προϋπηρεσία ή το χρόνο κτίσης πτυχίου, με την πρώτη προσφυγή που θα ήταν άπειρες και χιλιάδες προσφυγές, θα κατέπεφτε στο ΣΤΕ, όπως είχε καταπέσει ήδη. Έτσι. Είναι μία. Κατάκτηση 120 μήνες. Από την άποψη ότι το 99% σχεδόν των εκπαιδευτικών δεν έχει μέχρι 120 μήνες προϋπηρεσία. Έτσι, από εκεί και πέρα θα είμαστε σε επάλξεις, θα είμαστε μπροστά για να δούμε τους συναδέλφους οι οποίους έχουν τις μεγάλες πραγματικά προϋπηρεσίες και όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουν με κατάθεση ψυχής το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι, να μην βρεθούν έξω από αυτούς τους διορισμούς γιατί θα είναι μια τεράστια αδικία. Την οποία πραγματικά εκεί νομίζω ότι όλος ο εκπαιδευτικός χώρος δεν θα πρέπει να την επιτρέψει. Πρέπει να μιλήσουμε, κύριε Ριγάκη, κάποια στιγμή και για ένα σταθερό εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι μια ερώτηση την οποία την κάνω τακτικά, μια ερώτηση η οποία μπαίνει συνεχώς στο προσκήνιο. Και το λέω αυτό, γιατί, κύριε Ριγάκη, φανταστείτε, μια άλλη κυβέρνηση μέσα σε ένα, δύο, τρία χρόνια, μέσα σε αυτό το χρόνο, δεν ξέρουμε πότε, να έρθει να πάρει πίσω αυτό το νομοσχέδιο, να επαναφέρει την μοριοδότηση των αναπληρωτών βάσει των περιοχών στις οποίες πάνε και κάποιοι να έχουν επενδύσει στην εκπαίδευση, στα μεταπτυχιακά και στα διδακτορικά. Κοιτάξτε, είναι μια απάντηση που θέλω να τη δίνω ακόμα και όταν δεν μου κάνω την ερώτηση. Κάποτε σε αυτή τη χώρα πρέπει να υπάρξει μια κανονικότητα. Και η κανονικότητα αυτή θα υπάρξει όταν αναλογιστούμε όλοι μας ότι δεν μπορείς να φτιάξεις χώρα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια ευνομούμενη πολιτεία και για μια χώρα η οποία θα μπορέσει κάποια στιγμή να λειτουργήσει με αξίες και ιδανικά τα οποία λείπουν σήμερα πραγματικά, έτσι, χωρίς να φτιάξει το εκπαιδευτικό σύστημα. Που σημαίνει τι. Αυτό προϋποθέτει μια συνένεση γενικά όλου του πολιτικού κόσμου στο να καταλήξουμε επιτέλους κάπου, έτσι, να καταλήξουμε σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα και σε πέντε πράγματα τα οποία θα τηρηθούν. Θα υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, θα υπάρχει μια στοχοθεσία. Έτσι, μία δεκαετία θα είναι αυτή, μία δεκαετία. Στα 10 χρόνια να βρεθούμε όλοι μαζί, να συζητήσουμε τα αρνητικά, τα θετικά, ούτως ώστε να μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα. Ναι. Δεν μπορεί κάθε φορά ο κάθε υπουργός παιδείας, ο κάθε άνθρωπος ο οποίος μπαίνει μέσα σε αυτό το Υπουργείο, να αλλάζει κατά το δοκούν πράγματα και δεδομένα τα οποία δεν οδηγούν πουθενά. Για πολλούς τομείς, πόσο μάλλον για την παιδεία. Και επιτέλους, ας δούμε και ένα στόχο. Έτσι, δηλαδή, όταν κατεβαίνουν, όταν γίνονται αλλαγές θεσμικές αυτή τη στιγμή όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα. Ας βγει κάποια να μας πει ότι ο στόχος μου είναι αυτός, ρε παιδί μου. Να δούμε σε δύο χρόνια τον έχει επιτευχθεί, σε τρία χρόνια, σε πέντε χρόνια, που θα είμαι εδώ. Mm-hmm. Αν δεν έχει επιτευχθεί, ελάτε να το συζητήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να τα αλλάξουμε, να το κάνουμε καλύτερο. Αν έχει επιτευχθεί, το συνεχίζουμε, το διαμορφώνουμε, το κάνουμε ακόμα καλύτερο και προχωράμε. Πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια συνενετική και μια κοινή πολιτική γραμμή στην εκπαίδευση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Κατά το δοκούν, ο κάθε άνθρωπος βγαίνει εκεί πάνω με την παρέα του ή με τους ανθρώπους συμβούλους του. Να νομοθετούν όσον αφορά την εκπαίδευση και κάθε φορά να είμαστε στην ίδια αφετηρία. Υπάρχει και νέο ερώτημα από τους τηλεθεατές. Αν οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ έχουν παραπάνω μόρια. Όχι. Οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ αυτή τη στιγμή ένα ποσοστό των διαγωνισμών του 8, δεν είμαι σίγουρος και του 6, του 8 σίγουρα,
διορίζονται με δικαστικές αποφάσεις. 600 άτομα τα οποία έχει δηλώσει ότι θα πάρει και μάλιστα τώρα κατέθεσε το νομοσχέδιο για την πρόσληψή τους. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω που είσαστε μαζί μας. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και από τον κόσμο και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση μόνο για την εκπαίδευση και να είναι και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εδώ πέρα και πολλοί οι συναδελφοί μου, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στην εκπαίδευση, να μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου ενδεχομένως. Έτσι, το οποίο θα βοηθήσει γενικά το δημόσιο σχολείο να πάει καλύτερα και να πάει μπροστά. Από το δικό μας το μετερίζει, τουλάχιστον δεσμευόμαστε ότι τη συζήτηση αυτή θα την ξανακάνουμε, κύριε Ριγάκη, και πολύ πιο αναλυτική και με άλλους καλεσμένους, γιατί καλό είναι να προβληματιζόμαστε. Παιδεία είναι αυτό στο οποίο πρέπει να επενδύουμε. Και αυτή είναι πάγια θέση μας.